Έχει τέλο η τραγωδία που βιώνουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου, που 17 μήνε μετά το σεισμό βλέπουν όχι μόνο τα σπίτια του αλλά και τι ζωέ του να έχουν καταστραφεί. Μετά από ένα δεδαλώδε σύστημα με γραφειοκρατικέ αγγυλώσει, που του κρατάει ακόμη μακριά από την προοπτική να λάβουν τι άδειε και τα χρήματα για να φτιάξουν εκ νέου τα σπίτια του, τώρα βλέπουν όποια στήριξη έχουν λάβει να τους την παίρνουν πίσω. Μόνο έτσι μπορούν να περιγράψουν όπως λένε το ακατανόητο που συνέβη και αφορά στο μπλοκάρισμα ποσών από τους λογαριασμούς τους που είχαν πιστωθεί χρήματα από την πρώτη αρρωγή. Έγινε κατάσχεση ολόκληρου του ποσού της στεγαστικής συνδρομής ε, από πιστωτικό ίδρυμα ε, κινητοποιηθήκαμε, ενημερώσαμε βέβαια ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ισχύει, είναι παράνομο αυτό. Μιλώντα στο ράδιο 984, ο πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα, τόνισε ότι ήδη υπάρχουν περισσότερε από τρει ή τέσσερι περιπτώσει πληγέντων που έχουν δει να μπλοκάρονται διαφορετικά ποσά. Σε μία περίπτωση, το μπλοκαρισμένο ποσό είναι 16.000 ευρώ και δύο ακόμη περιπτώσει που 7.000 ευρώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους των λογαριασμών, καθώς είναι δεσμευμένα πιθανόν λόγω χρεών. Θα συστήναμε ε, όλους να ρίξουν μια ματιά στους ε, λογαριασμούς τους, ε, ως γνωστόν το, το τόσο μακρό διάστημα που κανείς γιατί πολλοί δεν έχουν υπηράξει αυτά τα χρήματα. Πολλοί έρχονται και μας ρωτούν τι να κάνουμε, να περιμένουμε, να περιμένουμε. Ε, όλοι έχουμε οφειλές, όλοι έχουμε χρέη. Παρά την ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου 4797 του 21 που αναφέρει ότι η ενίσχυση πρώτη αρρωγή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου και Τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη, όσοι είδαν του λογαριασμού του να μπλοκάρονται, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια του. Ό,τι και να είναι, τα, τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα. Είναι ξεκάθαρο. Ε, δεν μπορεί να κατασχεθούν ούτε να δεσμευτούν ούτε από, από Δημοσίου, από Περιφέρεια ούτε από τρίτου, ούτε από κάποιο πιστοτικό ίδρυμα. Στη Βουλή έφερε το θέμα με ερώτησή του ο βουλευτή Ηρακλείου, του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ιγουμενίδη, με συνυπογραφή του επίση βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη. Απευθυνόμενο τόσο προ τον Υπουργό Οικονομικών, όσο και τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατική αρρωγή και αποκατάσταση από φυσικέ καταστροφέ. Την ίδια ώρα πάντως και με τη μια κεραμίδα να πέφτει μετά την άλλη στα κεφάλια τους, και 17 μήνες μετά το σεισμό, οι συσκέψεις συνεχίζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς για την απλοποίηση, όπως λέγεται, των διαδικασιών που αφορούν στους σεισμόπληκτους και τη στήριξή τους. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να βρούμε, να βρούμε λύσεις και να, βρούμε μια, να γίνει μια, μια νομοθετική ρύθμιση ε, στην οποία τουλάχιστον να αφορά τα πράσινα χτίρια. Μία αντίστοιχη πρόταση έχουμε κάνει και για τα κίτρινα χτίρια, όπου δεν έχουν ζημιά στο φέροντα οργανισμό όπου με μια αντίστοιχη άδεια μικρής κλίμακας θα μπορούν μόνο οι βλάβες εκτεταμένες μόνο σε τυχοποιίες δηλαδή να μπορούν να αποκατασταθούν με ένα διαφορετικό νούμερο πλαφών των 8 έως 12.000 τουλάχιστον προτείναμε εμείς.